πυρσός λαμπρός του υπερτάτου φαροδίκτου. Αιδιασμένη, μπουχτισμένη, μπερδεμένη, σχεδόν πισθάγκονα δεμένη από τα ψέματα και τις φενάκες της φοβερής ετούτης εποχής, τρεις-τέσσερις φίλοι μου κι εγώ, όλοι μας ναυτικοί εκ ναυτικών, όλοι μας θαλασσινοί εξαπαλώνων ήχων, απόφαση πήραμε να φύγουμε. Ψάχναμε λοιπόν στους χάρτες, ψάχναμε στους φαροδείκτες να βρούμε την πορεία μας. Ποιου κάβους θα απαντήσουμε, πόσα και ποια φανάρια και ποια τα δύσκολα σημεία του πόντου πριν ξεκινήσουμε για το ταξίδι μας, πριν ρίξουμε πέτρα πίσω μας, πριν βγούμε στα νυχτά, άπιστοι όλοι μας, μα όλοι για πίστη διψασμένοι, όσο με στην καρδιά του θέρους για του ουρανού τον όμβρο η πυρωμένη γη. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σπίτι μου, σε απόσταση μικρή από το λιμάνι, και όλη τη νύχτα ψάχναμε με την ψυχή στα χείλη να μάθουμε εκ των προτέρων, με χάρτες, με διαβήτες, με φακούς, ό,τι νομίζαμε απαραίτητο. Ακούστε, ακούστε, αν είναι δυνατόν, τον πλήρη εκ των προτέρων προορισμό μας. Ωρες πολλές επέρασαν και ακόμη ψάχναμε εναγωνίως πριν μπούμε στο καράβι μας. Μια σκούνα είχα αρματώσει. Πριν ξεκινήσουμε για το ταξίδι μας προς τούτη εκείνη την ακτή, προς τούτο εκείνο το νησί, που όλοι στον ειρηνικό το θέλαμε, ίσως γιατί πολλοί υποφέραμε από τους πολλούς πολέμους και όπου ποθούσαμε να μας δεχτούν μες της ολόχρονης ησημερίας τη μαγεία του ειρηνικού οι κόρες του ειρηνικού ο Χέρμαν Μέλβιλ οι παραδείσιες θυγατέρες, οι εξαίσιες Φαγιαουέοι, ελπίζοντας να συναντήσουμε όχι σαν φαλενοθύρε, όχι σαν τον Αχάμπ μα τον αντίον, σαν φίλοι θερμοί και αληθινοί, την άνασα των ωκεανών με το υγρόν λοφίον, το άσπρο πλεούμενο σπερματικό βουνό, ο χέρε, χέρε μομπιντίκ, την άσπρη Φάλενα ελπίζοντας να βρούμε, την ρίγησα των βαθεών βυθών και πάσης φωτεινής επιφανίας, την άσπρη φάλαινα, την άσπρη αφρόεσα Αφροδίτη, χαίρε, ο παφλάζουσα, χαίρε, ο χαίρε αναδιωμένη, ώρα μαθείων, άνασα πρώτη, κόρη της απολύτου αθωότητος, της απολύτου ελευθερίας, της απολύτου ηδονής, κήτος, ο κήτος που μόνο εσύ ω σήμερα κρατάς ακόμη κάτι απ' την αυγή της υδρογίου, απ' τις αρχές της προϊστορίας, κάτι από την δύναμη, τη γνησιότητα και την απόλυτη αλληλεγγύη με τη φύση, κάτι από το μεγαλείον και τους τιτανικούς ρυθμούς της ανυπόκριτης εκείνης εποχής των βροντοσάβρων και τυρανοσάβρων. η επί του χάρτου εργασία μας εξικολούθη. Ήτανε σαν να σκάβαμε κατάδικη σε φυλακή μια σύραγγα διαφυγής προς την ελευθερία και όλον τον έξω κόσμο. Και ενώ με αυτά καταγινόμαστε εμείς οι εγκλωβισμένοι, οι φίλοι της θάλασσας και των μεγάλων ταξιδιών, λέγοντας και ξαναλέγοντας, απόψε πρέπει να τελειώνουμε, απόψε, επιτέλους. Ήρχε το σαν αμοιβή των κόπων μας και σαν ενθάρρυνσης μαζί, ήρχε το μια πρόγευση στις περιπέτειάς μας και η φαντασία μας, η αίρια πιστή του πόθου μας, μας πήγαινε μακριά, πέρα στις νότιες θάλασσες, σαν αφισούσε πίσω μας ευνοϊκός ο απειλιώτης, φουσκώνοντας ακαταπαύστος τα πανιά μας, σαν φίλος μας και σύμμαχός μας. Έτσι, πριν γίνει ακόμα βίωμα η περιπέτειά μας, έλαμπε το ταξίδι μας σαν μέγας κοϊνόρ, σαν μέγας πασίχαρος ωκεανός μέσα σε φως θεσπέσιων. Και ενώ σιρήνων και τριτώνων γέλια, και των ερωτικών των παιχνιδιών οι οξίες κραυγές λαγνίας με στις ψυχές μας αντιχούσαν, φλογίζοντάς μας όπως φλογίζουν πάντοτε τα πράγματα της ειδονής, όσοι θαλάσσιες ανεμόνες και σφίζοντες του κύματος αφροβρυθείς νυμφή ηλωτή. Μες στην καθολική εκείνη γοητεία που συναντά κανεί των τροπικών τους παραδείσους, σκημένη πάνω στο τραπέζι μας, ψάχναμε εμείς πυρέσοντες μες τους καπνούς και τα τσιγάρα, στους χάρτες ψάχναμε ακόμη σαν δέμονες ιδεολειπτικοί. Ο ένας λέγοντας τον άλλον κάθε τόσο, Απ' εδώ ως εκεί τα μίλια είναι χίλια. Οι άνεμοι της εποχής αρχίζουν στον τόπο αυτόν τον τάδε μήνα. Μπορούμε προμήθειες να βρούμε σε εκείνο ή τούτο το νησί. Και άλλα τέτοια λέγοντας κοινά και τριμμένα την προκαταρκτική μας εργασία συνεχίζαμε. Ίσως να ψάχναμε επί μακρόν ακόμη, όμως η νύχτα τέλειωνε και όλοι ανάγκη είχαμε αέρος καθαρού. Εν τέλει λοιπόν εφώναξα. Ανοίξτε το παράθυρο να αναπνεύσω με λιγάκι. Απ' τη στιγμή εκείνη τα πάντα εξυλίχτησαν ραγδαίω. Όλοι συμφώνησαν και κάποιο από εμά προ το παράθυρο ετράπη και ανοίγοντα τα εξώφυλλα άφησε μια φωνή. Για δέστε εκεί, είναι σαν θαύμα. Έτσι θα είναι πάντα τη νουκουχίβα το νησί. Αναπνέοντας βαθιά την θαλασσία αύρα, όλοι μας τρέξαμε στο παράθυρο. Απέναντί μας, πίσω από το βουνό, ο ήλιος ανέτελε εν μεγαλείο και δόξη. Αναπνέοντας πάντοτε βαθιά όλοι, κοιτάζαμε έκθαμβη το θαύμα που κάθε πρωί ανανεώνεται και ανανεώνει. Και ξαφνικά στην ορθρινή γαλήνη μια κραυγή σπαρακτική οικούστη. Ήσε ξημώνε κράβγας έξαλος κοιτάζοντας τον ήλιο. Λα γιόια εσέμπρε ειν άλτρα ρίβα. εσέμπρε άλτρα ρίβα. Υπήρχε απόγνωση εις την κραυγήν αυτήν. Και όλοι μας κοιταχθήκαμε με άγχος. Ενώ μέσα στην κάμαρα πάλι απλώθηκε σιγή. Σιγή σι βαθιά σαν μια ρουφή χτραδίνη. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε να πούμε ναι, να πούμε όχι ή να τηρήσουμε μια φρόνιμη σιωπή. Όμως σχεδόν αμέσως η σιγή διεσκορπίστη και την διέκοψα εγώ. Ένα μεγάλο φως με στην ψυχή μου εχύθη και τέλος εφώναξα αγαλιών. Όχι, όχι, δεν βρίσκεται η χαρά στην άλλη όχθη μόνον. Είναι εδώ, μες στις ψυχές μας μέσα σε τούτες τις καρδιές. Είναι παντού για όσους μπορούν να σπάσουν τα δεσμάτων. Αφού και μέσα μας ο ήλιος ανατέλει και δείχνει την πορεία μας παντού όπου πηγαίνει. Φως εκ φωτός αυτός, πυρσός λαμπρός του υπερτάτου φαροδίκτου, που όλοι τον παραλείπουν οι άλλοι. Του φαροδίκτου σύντροφοι που είναι ο ουρανός έτσι ελάλησα και κάθε αμφιταλάντευση απέπτει από τις ψυχές μας. Η αγαλία σύσμου στους άλλους μετεδόθη και όλοι, κοιτάζοντας τον ήλιο, πετάξαμε τα σύνεργα της πλειαρχίας, χάρτες, διαβήτες, εξάντας και φακούς και αρπάζοντας τους κούφους μας, εμείς, οι ναυτικοί εκ ναυτικών, τρέξαμε στο καράβι μας, το λέγαν Άγιο σόζον και όλοι, φλεγόμενοι από τη νέα πίστη, χωρίς πλέον να ψάχνουμε το πού και πώς, τα παλαμάρια λύσαμε και υψώνοντας τα πανιά μας, αδίσταχτα σαλπάραμε με μια κραυγή. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού.